καλύτερη ιστορικά επίδοση σε όρους εσόδων από εξαγωγές προϊόντων κατέγραψε η Ελλάδα το 2014 σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 5,6% το 2015 και θα φτάσουν τα 57,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα εξωστρεφούς δραστηριότητας, η χώρα μας με εδραίωση πλεονασμάτων στη συζύγιο τρεχών συναλλογών θα μπορεί να διαθέτει έως και 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού της χρέους. Μία από τις πρωταγωνίστριες εταιρείες στις ελληνικές εξαγωγές είναι η Eurimac. Η Eurimac είναι μια joint venture εταιρεία, αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της γνωστής ελληνικής εταιρείας ζυμαρικών Macvel, που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ευρώπη από το 1939 και της εταιρείας Eurico, ιταλικού ομίλου βιομηχανιών σε ζυμαρικά, άλευρα και ρύζια. Ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 στη βιομηχανική περιοχή του Κιλκής και απασχολεί ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή ζυμαρικών. Η επιχείρηση εξειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και έχει πραγματοποιήσει σημαντικότατες επενδύσεις για την κατασκευή ενός εργοστασίου ζυμαρικών τελευταίας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ποιότητας με δυνατότητα να παράγει περισσότερους από 72.000 τόνους ετησίως. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, πέραν των πωλήσεων ζυμαρικών στην ελληνική αγορά, είναι η εξαγωγή ζυμαρικών σε περισσότερες από 45 χώρες και στις 5 ηπείρους, είτε σε μάρκες δικές της, είτε σε αυτές των συνεργατών της. Εμείς συναντήσαμε τον εμπορικό διευθυντή της Eurimac στην Prodexpo, τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων που πραγματοποιείται στη Μόσχα, και τον ρωτήσαμε για τη χρησιμότητα των εξαγωγών στην επιχειρηματικότητα και στην ελληνική οικονομία, για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Eurimac, αλλά και για τη δυναμική της Prodexpo. Κύριε Πολυχρονιάδη, μιλήστε μου για την εταιρεία σας, την Eurimac. Η εταιρεία είναι μια παραγωγική μονάδα στην περιοχή του Κιλκής που παράγει ζυμαρικά για πολλές δεκαετίες τώρα, επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας, με προσανατολισμό και την ελληνική αγορά αλλά και τις αγορές του εξωτερικού. Παράγουμε και προωθούμε προϊόντα μας από τη μακρινή Ιαπωνία, την Αμερική, τη Βόρεια Ευρώπη, Κίνα και άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Κούβα, και πρόσφατα προσπαθούμε για Βραζιλία. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε μια εξωστρεφής εταιρεία που προσπαθεί να προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, στο εξωτερικό και οπωσδήποτε στον ελληνικό χώρο. Η κρίση σας έχει αγγίξει σας ή επειδή έχετε εξωστρέφεια καταφέρατε όσον αφορά τους συνολικούς ζήτους να πάτε ακόμα καλύτερα? Η κρίση έχει αγγίξει όλους μας, από κάθε πλευρά. Αλλά η προσπάθεια της εταιρείας, λόγω του ότι ξεκίνησε εξαγωγές πάνω από 15 χρόνια τώρα, είναι σε μια θέση που μπορεί και πουλώντας τα προϊόντα στο εξωτερικό φέρνει συνάλλαγμα και εξασφαλίζει σημαντικές πωλήσεις. Έχετε να προτείνετε κάτι σε άλλους οι οποίοι δεν άφησαν ακόμα να ασχοληθούν με την εξαγωγική δραστηριότητα? Κοιτάξτε, οι άλλοι ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά οι άλλοι, αν αρχίσουν από τώρα, θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς αρχίσαμε εδώ και 15 χρόνια τη σοβαρή εξαγωγική μας πορεία και τώρα είμαστε σε μια καλή, πολύ καλή, θα μπορούσα να πω, θέση, ούτως ώστε να κοιτάμε και ακόμα ψηλότερα. Αξίζει τον κόπο να επιμένει κανείς στις εξαγωγές? Σίγουρα. Ένα μεγάλο κομμάτι μιας υγιούς εταιρείας είναι οι εξαγωγές. Με την ελληνική αγορά μόνο ή μόνο με μια ή δύο αγορές δεν γίνεται, γιατί κάθε αναταραχή που συμβαίνει σε αυτή την αγορά, κάθε πρόβλημα ή κάθε δυσκολία επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εταιρεία. Ενώ όταν εξάγει σε 15, 20, 30 χώρες, τότε οι αναταράξεις αυτές είναι πολύ μικρότερες, γιατί συμβαίνουν σε μια, δύο, τρεις, πέντε χώρες, το πούμε. Οι άλλες 30-35 είναι ασφαλείς και σε καλή πορεία. Συμμετέχετε τακτικά σε εκθέσεις? Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις κάθε χρόνο και αυτό είναι ένα μέρος, ας το πούμε, της επιτυχίας, γιατί γνωρίζουμε πολύ κόσμο, μας γνωρίζει πολλοί κόσμος, κερδίζουμε πελάτες και μπορούμε και προωθούμε, εμφανίζουμε τα προϊόντα μας σε ξένες μακρινές αγορές. Εμείς σας βρίσκουμε εδώ στην Μόσχα, στην Prodexpo. Πώς και αποφασίσατε να έρθετε εδώ?
Πώς και σκεφτήκατε και την αγορά της Ρωσίας? Η αγορά της Ρωσίας μας όχι προβληματίζει, μας προβληματίζει τελευταία λόγω του ότι υπάρχει η κρίση με το ρούβλι και γενικά η κρίση στην αγορά της, αλλά μας έχει κερδίσει, το πω έτσι, την προσοχή και επενδύουμε τον τελευταίο χρόνο σε αυτή την αγορά, γιατί πιστεύουμε ότι η κρίση θα ξεπεραστεί και θα βρισκόμαστε εκεί σε σίγουρη πορεία. Η διοργάνωση έκθεση εδώ? Είναι μια άριστη έκθεση. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που είναι οργανωμένη και ο τρόπος στον οποίο έρχονται οι αγοραστές, μας πλησιάζουν. Είναι μια δύσκολη αγορά γιατί οι περισσότεροι δεν μιλούν αγγλικά ή άλλες γλώσσες. Πρέπει να έχεις εδώ κάποια υποστήριξη να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται στο περίπτερό μας για τα προϊόντα. Αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, πρωταθλητές στην οργάνωση, γιατί δεν ερχόμαστε μόνο εδώ. Πηγαίνουμε στην Ιαπωνία, πηγαίνουμε στην Γαλλία, Γερμανία, στην Πολωνία, στην Κούβα. Είμαστε παντού.